Τα ιδιαίτερα μπλε καβούρια εισέβαλαν στην Ελούντα πριν από 2 χρόνια, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των επιστημόνων για το θαλάσσιο οργανισμό που έκανε την εμφάνισή του στο βυθό της Κρήτης και όπως όλα δείχνουν ήρθε για να μείνει. Το χαρακτηριστικό χρώμα έκαναν τα μπλε καβούρια να ξεχωρίζουν, ενώ οι επιστήμονες ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τους λόγους που εμφανίστηκαν στην Ελούντα και για την μετακίνηση των πληθυσμών. Μεγάλοι πληθυσμοί, μεγάλα άτομα. Και από τότε το παρακολουθούμε και βλέπουμε την εξέλιξή του. Βέβαια, από τότε σε κάποιες περιόδους βλέπουμε να μειώνεται αρκετά ο πληθυσμός του, να εμφανίζονται μικρότερα άτομα πια, γιατί υπάρχει και η αλλιευτική πίεση. Κι αν τα μπλε καβούρια ευνηδίασαν την Κρήτη και αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης των επιστημόνων, ακόμη πιο ευχάριστη ήταν η έκπληξη για τους ψαράδες, καθώς γρήγορα έγινε γνωστό ότι τα μπλε καβούρια αποτελούν έναν ακριβό και γευστικό μεζέ. Τα καβούρια που έπεφταν στα δίχτυα τους έγιναν πολύτιμα. Τους προτρέπουμε να το συλλέγουν, να το αλλιεύουν, γιατί είναι ένας πολύ εκλεκτός μεζές. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο είδος δόδυμο. Έχει λίγο τη λογική του αστακού. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επομένως μπορεί η διαχείριση αυτού του λεσσεψιανού μετανάστη να προκύψει μέσα από μια αλλιευτική πίεση, η οποία θα είναι ελεγχόμενη. Το φαινόμενο μετανάστευσης του λαγοκέφαλου, του λεοντόψαρου και άλλων είδων ψαριών προς τη χώρα μας, λόγω κλιματικής αλλαγής, παρακολουθείται με προσοχή από τους επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. Τα είδη εισβολής έχουν την τάση να κυριαρχούν εναντί των άλλων ειδών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεται ένα είδος οργανισμού το οποίο δεν ζει στη Μεσόγειο θάλασσα και επομένως δεν έχει πιθανότητα φυσικούς πυρευτές, δηλαδή άλλους οργανισμούς που να το φάνε, αυξάνεται χωρίς όρια και επομένως μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο το περιβάλλον στο οποίο έχει εισβάλει. Και κανείς δεν γνωρίζει ποιο άλλο θαλάσσιο είδος θα κάνει την εμφάνισή του στο βυθό της Κρήτης.